Έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία σε αυτή τη συγκυρία και ενώ η Τουρκία έχει ξεφύγει εκτό ορίων και κλιμακώνει τι προκλήσει τη, το γεγονό ότι γίνεται η επίσκεψη του γερμανού καγκελάριου του Σόλτ την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Σταύρο Ιωαννίδη είναι μαζί μα, καθώ συνδέεται αυτή η επίσκεψη του γερμανού αξιωματούχου, ο οποίο έχει καταδικάσει τι προκλήσει των Τούρκων και με την παραλαβή τεθωρακισμένων από την Γερμανία, αλλά και με μια πρόταση που κομίζει στι βαλίτσε του, ο γερμανό καγκελάριο Σταύρο. Πράγματι, Γιάννη, φαίνεται πω η έλευση του στην Αθήνα με την άφηξή του ξεκινήσει και μια σειρά συζητήσεων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στου επόμενου μήνε και θα αφορά σε ένα πακέτο εξυγχρονισμού ελληνικών αρμάτων μάχη, κυρίω των Λέοπαρτ. Δεν ξέρουμε ακόμη, γιατί δεν έχουν, οι δύο πλευρέ δεν έχουν αποφασίσει πόσα άρματα θα αφορά, αν θα είναι όλο το αρματικό δυναμικό ή συγκεκριμένε γενιέ αρμάτων που υπάρχουν στο ελληνικό οπλοστάσιο. Όμω φαίνεται πω η πρόταση η γερμανική περιλαμβάνει άρματα, περιλαμβάνει αναβάθμιση φρεγατών, αλλά και αγορά νέων τεθωρακισμένων, Κυμαίνεται, θα έλεγε κανεί, από 2 δισεκατομμύρια έω 4 έχει, α, λένε οι πληροφορίε, έχει ακουστεί. Ωστόσο, όλα αυτά θα συγκεκριμενοποιηθούν μέχρι την ερχόμενη άνοιξη, ίσω χρειαστούν και επιπλέον μήνε. Δηλαδή, τότε όμω, εμεί παραλαμβάνουμε τα πρώτα μάρτερ. Έχουμε ήδη πάρει έτσι, τα τεθωρακισμένα, τα οποία ενισχύουν το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων. Α, πρόκειται για τα τεθωρακισμένα, τα οποία α, η Ελλάδα ανταλλάσσει με τα ρωσική, σοβιετική μάλλον κατασκευή mm. BMP-1, τα οποία πηγαίνουν στην Ουκρανία. Τα πρώτα λοιπόν Έφτασαν στα μέσα τη εβδομάδα που μα πέρασε στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται, μάλιστα, να συμμετάσχουν και στην παρέλαση τη 28η Οκτωβρίου. Τα πρώτα έξι, λοιπόν, βρίσκονται στο εργοστάσιο του στρατού ξηρά, προκειμένου να αλλάξει η παραλλαγή του και σταδιακά, μάλιστα. βέβαια, θα ενσωματωθούν στο οπλοστάσιο των ενόπλων δυνάμεων. Σε ευχαριστούμε, Σταύρο.